διάφορα ζητήματα που άνοιξαν την πρώτη μέρα. Περνάμε γρήγορα στο θέμα αυτής εδώ της κουβέντας, που είναι ο έγκυος και η καταγωγή της οικογένειας. Την εισήγηση θα την κάνει η συντρόφισσα Μαρία Στήλη, που είναι η μέθυρο του πολιτικού σοσιαλισμού από τα κάτω. Εγώ θα συντονίσω αυτή τη συζήτηση με η Κατερίνα Θοήτου, είμαι μέλος του ΣΕΚΑ στον πυρήνα της Νίκαιας. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω, όσοι σύντροφοι συντρόφισσες θέλουν να πάρουν το λόγο αμέσως μετά την εισήγηση, να περιοριστούν στα 4 λεπτά, θα ανοίξουμε ένα κατάλογο μιλητών και επίσης καλό θα είναι να έχουμε τα κινητά μας στο αθόρυβο και να μην καπνίζουμε μέσα στην αίθουσα. Δίνω αμέσως το λόγο στη Μαρία για να ξεκινήσουμε. Καταρχήν, γιατί ο Έγκυρος. Το βασικό είναι ότι σήμερα γιορτάζουμε τα 140 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το βιβλίο αυτό, η καταγωγή της οικογένειας. Είναι το πιο καινούριο στις εξελίξεις και σειρές, αλλά είναι 140 χρονών. Ο Έγκυρος έβγαλε αυτό το βιβλίο το 1884, ένα χρόνο μετά το θάνατο του Μάρξ, στηριγμένος σε όλη την κοινή δουλειά που είχαν κάνει με τον Μάρξ, η κοινωνία πώς αλλάζει, ο ρόλος της εργατικής τάξης, ο ρόλος των γυναικών, ο ρόλος της οικογένειας, ο ρόλος του κεφάλαιου, και ταυτόχρονα ουσιαστικά χρησιμοποίησε εμπειρίες και μελέτες που γινόντουσαν εκείνη την περίοδο παράλληλα για την καταγωγή του ανθρώπου, για την ανθρώπινη κοινωνία, για το πώς διαμορφώθηκε η ανθρώπινη κοινωνία, ποια στιγμή η ανθρώπινη κοινωνία ήταν αταξική, ποια περίοδο και πόσο μεγάλη, ποια περίοδο έγινε ταξική. Και άρα από αυτή την απαιτία σε αυτό το βιβλίο δεν τα χρησιμοποιεί όλα αυτά τα στοιχεία απλώς σαν ιστορία, τα χρησιμοποιεί για να μιλήσει για ένα βασικό πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι ότι υπήρξε μια ολόκληρη ιστορική περίοδος, η μεγαλύτερη της ανθρωπότητας, η κρυμμένη ιστορία της ανθρωπότητας, γιατί είναι αυτή που δεν μαθαίνουμε, ούτε στα σχολεία, ούτε στις σχολές, ούτε στη φιλοσοφική, ούτε στις ιστορίες. Ουσιαστικά για την καταγωγή του ανθρώπου, για την ιστορική περίοδο, τη μεγαλύτερη ιστορική περίοδο. Εδώ δεν μαθαίνουμε ούτε για την περίοδο την ταξική, έτσι, φτάνει μόνο τα τελευταία και ότι μάθεις. Και άρα από αυτή την άποψη χρειάζεται αυτή η γνώση, χρειάζεται αυτή η συζήτηση, γιατί είναι βασική για να απαντήσουμε τι στο σήμερα. Να απαντήσουμε στο σήμερα και στην κυρίαρχη ιδεολογία. Αν είδατε προχτές το τι γινότανε όταν πλακώσανε όλοι οι μεγάλοι ηγέτες της Νέας Δημοκρατίας από τον Σαμαρά μέχρι τον μέχρι τον Καραμαλή και το τι λέγανε ουσιαστικά εδώ πέρα, εδώ πάτε να χαλάσετε το βιολογικό προορισμό των ανδρών και των γυναικών. Ο βιολογικός προορισμός είναι ο άντρας γαμάει και η γυναίκα δέχεται. Αυτό ήτανε, κι άρα δεν θα κάνετε τους άντρες κάτι άλλο και δεν θα κάνετε τις γυναίκες έξω από το να δέχονται. Αυτό είναι το που έχει φτάσει, αυτή είναι η κυρίαρχη ιδεολογία. Δεν είναι των δύο, είναι όλων. Κι άρα έχει τεράστια σημασία, σύντροφοι και συντρόφισσες, να μιλήσουμε για τον καπιταλισμό, ότι είναι όλα αυτά ψέματα, αλλά να μιλήσουμε για όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Και γι' αυτό, Έγκυρος, είναι χρήσιμο να μιλήσουμε για την περίοδο ουσιαστικά, που είναι η μεγαλύτερη περίοδο, έτσι, της ανθρωπότητας, που ο κόσμος, έτσι, που η κοινωνία δεν ήτανε, οργάνωνε την παραγωγή της με βάση τις ανάγκες, με βάση τη συλλογικότητα και με βάση ουσιαστικά του να καθορίζει και τις σχέσεις παραγωγής και τις σχέσεις αναπαραγωγής, όχι με βάση τη βιολογία. Η βιολογία προφανώς έπαιζε ρόλο. Οι γυναίκες γεννούσαν παιδιά, αλλά αυτό δεν είναι ότι η βιολογία καθορίζει, έτσι, ότι η αναπαραγωγή καθοριζόταν από αυτό. Από την παραγωγή μέχρι την αναπαραγωγή, πώς καθοριζόταν από το συλλογικό τρόπο τις σχέσεις με τη γη, την απόκτηση
της τροφής, την απόκτηση, τη δυνατότητα ουσιαστικά να δημιουργήσουν στέγη, όλα αυτά και να ζήσουμε. Αυτό είναι το 90% της ανθρώπινης της ιστορίας. Δεν θα αρχίσω με τον Engels, θα αρχίσω με τη Λίκο. Για να πούμε ότι μπορεί ο Engels να μοιάζει 140 χρόνια, το 1984 κυκλοφόρησε ένα βιβλίο. Θέλω να πω σε αυτή τη συζήτηση μπήκανε και καινούργοι ιστορικοί, ακαδημαϊκοί, ανθρωπολόγοι, οι οποίοι ουσιαστικά αυτό που προσπάθησαν να δώσουν είναι πραγματικά αυτή τη μεγάλη περίοδο της ανθρωπότητας, η οποία ήταν αυτό που λέει ο Engels, μια ταξική κοινωνία που δεν καθόριζα, η σχέση των φύλων ήταν κοινωνική και όχι βιολογική. Και να δω εδώ να διαβάσω αυτό της Λίκο. Απλώς είναι στο βιβλίο αυτό, δεν το διαβάζω ολόκληρο της Λίκο. Η Λίκο είναι μια πολύ καλή ανθρωπολόγα, αριστερή. Το βιβλίο της έχει κυκλοφορήσει στην Αμερική. Το έχει βγάλει το Monthly Review Press, αριστερός συγκριτικός οίκος. Δεν έχει κυκλοφορήσει στα ελληνικά ποτέ, έχει κυκλοφορήσει μόνο στα αγγλικά, για λόγους φυσιολογικούς μέσα σε εισαγωγικά, γιατί δεν θέλουν ιδέες ουσιαστικά που τους χαλάνε τις κυρίαρχες ιδέες και τον τρόπο που είναι οργανωμένη η κοινωνία. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι είναι η καλύτερη εισαγωγή στον Engels, αντί να την κάνω εγώ. Στις κοινωνίες των τροφοσυλλεκτών και του κυνηγιού, δηλαδή στην κοινωνία που βρίσκαν την τροφή τους μέσα από τη συλλογή καρβών και με το κυνήγι. Το παντρεμένο ζευγάρι και τα παιδιά του δεν είναι σε καμία περίπτωση η βασική μονάδα της κοινωνίας, όπως είναι σήμερα στη σύγχρονη ταξική κοινωνία. Η ομάδα, the band, εννοεί τη συλλογικότητα με οποιαδήποτε μορφή έπαιρνε, όχι η οικογένεια, είναι η συλλογικότητα. Είτε πολλές οικογένειες ζουν κάτω από την ίδια στέγη, είτε το στρατόπεδο, το στρατόπεδο το δικό τους, δεν εννοεί το στρατόπεδο της κυρίαρχης τάξης εδώ, εκεί που στρατοπεδεύουν προσωρινά οι τροφοσυλλέκτες, αποτελείται από μια σειρά από σκηνές, καλύβες ή προσωρινούς άλλους οικισμούς. Η φροντίδα και η υπευθυνότητα για τα παιδιά, για τους μεγάλους και για τους ασθενείς, δεν ήταν ατομική ευθύνη, Μητσοτάκη που θα πας, αλλά κοινωνική ανήκε στην προσοχή και στο ενδιαφέρον όλης της ομάδας με έναν άμεσο και χωρίς καμία αμφισβήτηση τρόπο. Και τελειώνει. Η θεωρία ότι η ανθρώπινη βιολογία καθορίζει την ανθρώπινη κοινωνία είναι πέρα για πέρα λάθος ιστορικά. Στις πρωτόγονες κοινωνίες η μοιρασιά δεν γινόταν με βάση το φύλο, αλλά με βάση τη σχέση που αναγκάζεται να έχει η συγκεκριμένη κοινωνία με τη φύση. Είναι η καλύτερη εισαγωγή στον Engels, διότι ακριβώς αυτή την περίοδο περιγράφει ο Engels ουσιαστικά στο βιβλίο του. Αυτή την περίοδο, την περίοδο του πώς λειτουργήσε, που δεν είναι ενιαία, διότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το 9-10 της ανθρώπινης ζωής ότι διαμορφωνόταν μια ενιαία. Καθοριζόταν πάρα πολύ από τις σχέσεις, από το πώς διαμορφωνόντουσαν οι σχέσεις με τη γη, πώς διαμορφωνόντουσαν μέσα σε αυτό οι ίδιες οι κοινότητες, εξαρτάται άμα, εντάξει. Διαβάζουμε για τον άνθρωπο του Νεάντερταλ και λέμε αυτός ο άνθρωπος τι είναι. Όταν διαβάζεις για την ιστορία του άνθρωπου του Νεάντερταλ από τις πιο παλιές ιστορίες, έτσι, είναι τεράστια η εικόνα της συλλογικότητας που υπάρχει, έτσι, όχι ο σκληρός ματσόπος που θέλουν να εμφανίσουν, είναι τεράστια η συλλογικότητα που υπάρχει σε εκείνη την περίοδο, ο ρόλος των γυναικών μέσα σε αυτήν, αλλά και ταυτόχρονα μετακίνηση, έτσι, της κοινότητας προς άλλα σημεία για να μπορούν να εξασφαλίσουν. Άρα μιλάμε για κοινωνίες μετακινήσεων,
κάποια στιγμή αρχίζει να γίνεται μεγαλύτερη σταθερότητα ουσιαστικά στον τρόπο που οργανώνουν και από αυτό καθορίζεται κιόλας και πώς οργανώνονται και οι σχέσεις μέσα. Οι σχέσεις φίλου, οι σχέσεις ουσιαστικά ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα, οι σχέσεις στο ίδιο φίλο, υπάρχουν ολόκληρες περιγραφές ουσιαστικά, το οποίο σημαίνει ότι ναι, μέσα σε μία κοινότητα υπήρχαν γάμοι ανάμεσα στο ίδιο φύλο, γάμοι ανάμεσα σε δύο γυναίκες και δύο άντρες, δεν έχει, πάντως καθοριζόταν πραγματικά. Και άρα από αυτή την άρα τα παιδιά, όχι μόνο η αναπαραγωγή, αλλά και η ανάπτυξη των παιδιών, γιατί όταν λέμε αναπαραγωγή δεν εννοούμε απλώς ποιος τα γεννάει, είναι και ποιος τα αναπτύσσει. Αυτό είναι κομμάτι της αναπαραγωγής. Καθοριζόταν σε μεγάλο βαθμό ουσιαστικά από τον τρόπο που ήταν οργανωμένοι. Αν το ανέλαβε όλη η ομάδα, κομμάτι και όλα αυτά. Αλλά ουσιαστικά επειδή ακριβώς είναι μια μεγάλη περίοδος στην οποία προσπαθεί ο Έγγελς να αποδείξει ένα πράγμα. Ότι δεν είναι η βιολογία που καθορίζει τις σχέσεις, είναι ουσιαστικά και την καταπίεση των γυναικών, είναι ουσιαστικά με ποιο τρόπο έχει οργανωθεί η κοινωνία, τι σημαίνει η οργάνωση της κοινωνίας, η οποία ουσιαστικά καθορίζει, έτσι. Άρα είναι οι κοινωνικές σχέσεις και όχι οι βιολογικές σχέσεις, πράγμα το οποίο είναι σε σύγκρουση ουσιαστικά μόνο τα σημαίνει. Αλλά οι κοινωνίες ακριβώς δεν είναι αυτό. Και άρα ο Έγγελς κάνει το πέρασμα από τις αταξικές κοινωνίες στην ταξική κοινωνία, στις ταξικές κοινωνίες. Που είναι η φάση που χρειάζεται να δούμε την ιστορία του περάσματος των ταξικών από τις αταξικές στις ταξικές. Δεν είναι το πέρασμα στη βαρβαρότητα, είναι το πέρασμα στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, δηλαδή αρχίζει πραγματικά να αναπτύσσεται η τεχνολογία, έτσι όπου δίνει δυνατότητα ουσιαστικά η παραγωγή να μην είναι απλώς τι θα φάμε, τι θα πιούμε, να έχει πλεόνασμα, να έχει τη δυνατότητα ουσιαστικά να δουλεύουν τα μέσα παραγωγής, έτσι ώστε να μπορούν να έχει η κοινωνία πλεόνασμα, άρα να ζει καλύτερα, να μπορεί να διαμορφώνει, να ικανοποιούν πολλές ανάγκες, να ανοίγουν ζητήματα πολιτισμού και διαφοροί, γιατί στην προηγούμενη δεν υπήρχαν και εκεί έχει διαφορά ακριβώς. Ο πολιτισμός που πρόβαλε τις γυναίκες και ο πολιτισμός που πρόβαλε τους άντρες. Ο πολιτισμός με τα γαλματίδια των γυναικών και ο πολιτισμός με τα γαλματίδια των ανδρών. Έχει ένα ολόκληρο τέτοιο, ακόμα και στο επίπεδο της τέχνης, το πέρασμα από τη μία κοινωνία στην άλλη. Το πέρασμα λοιπόν στην ταξική κοινωνία, στην κοινωνία δηλαδή που αυτό το πλεόνασμα, αυτά τα μέσα παραγωγής, να το πούμε απλά, που είναι αρχικά πλεόνασμα, αλλά μετά γίνονται μέσα παραγωγής, αρχίζει να τα ελέγχει μία τάξη. Έτσι. Και αυτό σημαίνει ότι περνάμε στην ταξική κοινωνία. Τι την ενδιαφέρει αυτή την τάξη? Προφανώς. Την ενδιαφέρει ότι είναι η περίοδος που όταν θέλεις να ελέγχεις τα μέσα παραγωγής, θέλεις να δεις πραγματικά και ποιος τα ελέγχει, πώς τα ελέγχεις. Όχι αν τα ελέγχεις εσύ άτομα, αλλά τα ελέγχεις ουσιαστικά σαν μια ομάδα που έχει όχι απλώς την ιδιοκτησία, αλλά και την πολιτική και τον πολιτικό έλεγχο. Και όχι μόνο τον πολιτικό έλεγχο, αλλά τον έλεγχο τι γίνεται με την επόμενη γενιά. Τι γίνεται ουσιαστικά με τη συνέχεια. Και άρα αυτό σημαίνει ότι το πέρασμα από την πολυγαμική κοινωνία, να το πούμε έτσι, τις κομμούνες και τις κοινότητες, στη μονογαμική οικογένεια και προφανώς το ζήτημα της αναπαραγωγής και άρα ποιος εξασφαλίζει την αναπαραγωγή πρέπει να είναι ελεγχόμενο. Και άρα το θέμα της οικογένειας. Άρα το θέμα της οικογένειας και της μονογαμικής σχέσης ουσιαστικά που πρέπει να έχουν οι γυναίκες, διότι για σκεφτείτε να έχουν οι γυναίκες πολυγαμικές σχέσεις σε αυτή την περίοδο, άρα τι, ο ανταγωνιστής θα μου φάει ουσιαστικά την περιουσία,
Έτσι, άρα τι, τα παιδιά του ανταγωνιστή, σκεφτείτε πράγματα που ανοίγουν, και τώρα ουσιαστικά. Έτσι, ο Λύτρας δεν ήξερε με ποιαν και πού και τα παιδιά και τι θα πάει η γυναίκα του. Και είχε τεράστια περιουσία, γιότ και διάφορα τέτοια. Για να έχουμε μια αίσθηση δηλαδή το τι σημαίνουν από εκείνη την περίοδο το ζήτημα της μονογαμίας. Είναι η περίοδο που η ταξική κοινωνία σημαίνει ουσιαστικά το πέρασμα στην καταπίεση των γυναικών. Η ταξική κοινωνία σημαίνει τη σύγκρουση ανάμεσα σε τάξεις και τη σύγκρουση ουσιαστικά ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα. Είναι και τα δύο ταυτόχρονα. Και αυτό είναι το πέρασμα το οποίο βασικά βάζει, εξηγεί ο Έγγελς, περνώντας από τις διάφορες μορφές της, της ταξικής κοινωνίας, δεν πάει κατευθείαν στον καπιταλισμό, και μετά ανοίγει και το ζήτημα του καπιταλισμού. Άρα, νομίζω ότι γι' αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, βιβλίο, ένα γιατί μαθαίνουμε ιστορία, δύο γιατί καταλαβαίνουμε τα περάσματα, το τρίτο είναι ότι αυτά τα περάσματα δεν ήταν ήρεμα, ήταν με επαναστάσεις και με εξεγέρσεις και των ίδιων των γυναικών. Δεν σημαίνει ότι αποδεχτήκανε ότι οι γυναίκες οι οποίες ελέγχανε την κοινότητά τους, ελέγχανε τι θα παράγουν, ελέγχανε αν θα κάνουν ή όχι παιδιά, ελέγχανε με ποιον θα έχουν σχέση, ελέγχανε. Ξαφνικά ουσιαστικά δημιουργείται μια τάξη η οποία καθορίζει ή θέλει να καθορίσει. Και δεν, όταν λέμε μια τάξη, δεν εννοούμε έναν άνθρωπο, εννοούμε μια τάξη. Αν δείτε ουσιαστικά τα παραδείγματα, τι σήμαινε αυτή η τάξη, όχι απλώς τους κανόνες, αλλά το τι μέτρα πήρε για να αναγκάσει τις γυναίκες, νομίζω ότι μετά θα είναι και η συζήτηση που θα κάνει ο Κώστας σήμερα, είναι η αύριο για την αρχαιότητα. Που η αρχαιότητα έχει ένα πέρασμα από τα δύο κομμάτια ουσιαστικά. Από την αταξική, δεν ήταν, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι της αρχαιότητας στην ταξική. Και αυτό το πέρασμα ήταν ένα πολύ σκληρό πέρασμα για τις γυναίκες ουσιαστικά, έτσι. Και για το τι σημαίνει να δουλεύουν, τι σημαίνει η μονογαμική οικογένεια και τι σημαίνει η ιδεολογία και τι σημαίνει το πώς ζούσαν και όλα αυτά. Και άρα θέλω να πω ότι αυτά περάσανε με εξεγέρσεις γυναικών. Δεν περάσανε απλώς με έναν ομαλό τρόπο όπως κανένας. Εντάξει, μια ιστορία είναι και δεν μας συμμαζεύεται. Και αυτές οι εξεγέρσεις γυναικών προφανώς συνεχίσανε και συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Δηλαδή δεν ήταν ένα πέρασμα ήσυχο όπως δεν είναι και ένα πέρασμα σήμερα ήσυχο. Και άρα από αυτή την άποψη για να δούμε για τον καπιταλισμό. Τι διαφορά έχει ο καπιταλισμός με τις προηγούμενες κοινωνίες? Ένα βασικό. Στον καπιταλισμό ουσιαστικά είναι οι καπιταλιστές για να υπάρξουμε, το κεφάλαιο για να υπάρξει έχει ανάγκη ουσιαστικά την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης. Η πιο προχωρημένη και προωθημένη μορφή εκμετάλλευσης είναι μέσα στον καπιταλισμό. Διότι ουσιαστικά από εκεί ζούνε. Κι άρα ο τρόπος ουσιαστικά για να μπορέσει είναι δεμένο και με τη συζήτηση που κάναμε χτες. Το ρόλο της υπεραξίας ουσιαστικά και πώς, από πού βγαίνει η υπεραξία και τι σημασία έχει. Άρα ο ρόλος της υπεραξίας έχει τεράστιο ρόλο και γι' αυτό ουσιαστικά η υπεραξία από πού βγαίνει? Από τους εργάτες, από τις εργάτριες. Και άρα ο καπιταλισμός έχει ανάγκη την αναπαραγωγή της εργατικής τάξης. Περισσότερο, όχι ότι δεν έχει ανάγκη την αναπαραγωγή τη δική της, προφανώς την έχει και εκεί υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές που θα έρθω σε αυτές, έτσι. Αλλά έχει ανάγκη την αναπαραγωγή ουσιαστικά της εργατικής τάξης. Και αυτό σημαίνει, αυτός ο ρόλος ουσιαστικά πέφτει στο ρόλο στις γυναίκες. Άρα οι γυναίκες πρέπει να εξασφαλίσουν το ρόλο της αναπαραγωγής. Άρα καταλαβαίνετε ότι το αν θα γεννήσει, πόσα θα γεννήσει, πού θα τα γεννήσει, πώς θα τα αναπτύξει, γιατί αναπαραγωγή δεν είναι αν γεννάς. Αναπαραγωγή είναι πώς αναπτύσσεις αυτούς τους εργάτες
για να μπορούν να πάνε πραγματικά στα εργοστάσια και να μπορούν οι καπιταλιστές από αυτούς τους εργάτες να πάρουν υπεραξία. Αυτό είναι. Άρα δεν είναι απλώς αν γεννάνε. Είναι ουσιαστικά πρέπει να τα μεγαλώσουν, πρέπει να τα μορφώσουν, πρέπει να είναι υγιή, να τους περάσουν την ιδεολογία της κυρίαρχης τάξης, αντιφατικό, δεν περνάει πάντα, αλλά έτσι, την ιδεολογία της κυρίαρχης τάξης και να μπορέσουν ουσιαστικά να τους πάρουν και να είναι εργάτες που να μπορούν να ξαναπάρουν υπεραξία και όλα αυτά, μπορούν να κερδίσει το κεφάλαιο. Αυτό είναι. Αλλά αυτό είναι μια ιστορία στα μυαλά των καπιταλιστών, είναι όμως μια ιστορία που χρειάζεται να εφαρμοστεί. Και αυτό σημαίνει η μάχη ουσιαστικά των καπιταλιστών για να λειτουργήσει η εργατική οικογένεια. Έτσι, έτσι όπως τη σκέφτονται, έτσι όπως την θέλουν ουσιαστικά. Γιατί για να λειτουργήσει η εργατική οικογένεια σημαίνει ότι αυτά τα πράγματα γίνονται μέσα στην οικογένεια, δεν αναλαμβάνει τώρα η τάξη και το κράτος την αναπαραγωγή παρά σε πολύ μικρό κομμάτι και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και όχι πάντα, έτσι. Να δουλέψει, να εξασφαλίσει την αναπαραγωγή της οικογένειας και να μπορέσει ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο να έχει τους εργάτες και τις εργάτριες και τις εργάτριες, γιατί όταν μιλάμε για τον καπιταλισμό δεν μιλάμε μόνο για άντρες, μιλάμε για ολόκληρο γυναικείο κομμάτι, για ολόκληρο κομμάτι γυναικών παιδιών, που να μπορούν να εξασφαλιστούν. Να έχει τις γυναίκες και τους άντρες στη δουλειά, έτσι, να έχει τις γυναίκες μέσα στην οικογένεια για την αναπαραγωγή, έτσι, και την ανάπτυξη, και οι άντρες, και τους άντρες. Δεν είναι κανένα πρόβλημα ο καπιταλισμός. Κάποτε έδινε και επιδόματα για να μπορούν ουσιαστικά οι άντρες να συντηρούν την οικογένεια, και αυτά κοπήκανε, και τα επιδόματα, κοιτάξτε επιδόματα. Και δεν εννοώ τα τελευταία, εννοώ για μεγάλη περίοδο. Και άρα από αυτήν την άποψη, ουσιαστικά να διαμορφώσει τις συνθήκες. Άρα, για να το κάνεις αυτό, δεν το κάνεις απλώς με το μαστίγιο. Προφανώς το κάνεις γιατί λες, χρησιμοποιείς την ιδεολογία, ξέρεις, η οικογένεια είναι ένα μέρος στο οποίο να μπορείς να επιβιώσεις, είναι καλύτερα, είναι η αγάπη, κοίταξε ο άκαρδος κόσμος, αλλά η οικογένεια αγαπάει και όλα αυτά, όλες οι μπούρδες ας πούμε που ακούμε, έτσι και που έχουμε ζήσει. Άρα αυτό είναι η οικογένεια και άρα δεν πειράζει, εκεί πέρα μπορείς να περάσεις ένα οκτάωρο μέσα για να σιδερώσεις, να πλύνεις, να αναπτύξεις, να ιδεολογικοποιήσεις, να εξασφαλίσεις και είσαι και νοσοκομείο και είσαι και σχολείο και είσαι και καθαριστήριο και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα αυτό σημαίνουν οι ιδέες οι οποίες χρειάζεται να περνάνε, να μπορούν να λειτουργήσουν. Και αυτές οι ιδέες δεν περάσανε. Και αυτή η ιστορία δεν υπάρχει. Γι' αυτό μέσα στον καπιταλισμό έχεις μια συνεχή σύγκρουση. Έχει μια σύγκρουση της τάξης και έχεις και μια σύγκρουση των γυναικών ουσιαστικά ενάντια στην καταπίεση. Διότι η καταπίεση δεν σημαίνει μόνο οι συνθήκες μέσα στο σπίτι, σημαίνει οι συνθήκες απ' έξω, διότι έτσι κι αλλιώς η γυναίκα είναι για να γεννάει. Δεν πειράζει να μην έχει ίσο μισθό, δεν πειράζει να μην μπορεί να έχει, να πάρει όλων των ειδών τις θέσεις, ειδικότητες και διευθυντής και δεν συμμαζεύεται, διότι είναι προσωρινή ιστορία. Τίποτα το προσωρινότερο, η σύνταξη των γυναικών είναι στα 67, τόσο προσωρινή ουσιαστικά, πώς αλλάζουν τα πράγματα. Και άρα από αυτή την άποψη, πραγματικά μιλάμε για συνθήκες οι οποίες έχουν δημιουργήσει για να έρθουμε ένα τεράστιο κίνημα, ένα τεράστιο εργατικό κίνημα καταρχήν και τεράστιο κίνημα γυναικών. Δεν είναι, δηλαδή αν μιλήσουμε, οι προηγούμενες κοινωνίες είχαν αντιδράσεις γυναικών. Ιστορία με τις μάγισσες, ιστορία από το πέρασμα από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό, τι ρόλο παίξαν οι κοινότητες, οι μάγισσες και όλα αυτά. Υπάρχουν πολλές ιστορίες. Αλλά η ιστορία του καπιταλισμού έχει, αν δείτε, τις μεγαλύτερες. Αν αρχίσετε, πότε ξεκινάει το γυναικείο κίνημα. Καταρχήν, πότε ξεκινάει το εργατικό κίνημα, στα μέσα του 1800,
έτσι, αν μιλάμε το οργανωμένο, χαρτιστές και όλα αυτά, και πότε τα συνδυτάτα και πότε αρχίζει το γυναικείο κίνημα. Σχεδόν την ίδια περίοδο. Σχεδόν την ίδια περίοδο. Αν πάρετε ουσιαστικά πότε αρχίζει το κίνημα για των γυναικών, καταρχήν για την ψήφο. Έτσι. Όχι οι σουφραζέτες, πολύ πιο νωρίς. Το δικαίωμα στην ψήφο που είχαν αρχίσει να το έχουν οι άντρες μερικά, έτσι ανάλογα την τάξη, ανάλογα με το εισόδημα και όλα αυτά. Και μετά ουσιαστικά αρχίσανε οι γυναίκες ουσιαστικά να το διεκδικούν. Αμερική, πρώτο κομμάτι ουσιαστικά, όπου εκεί υπήρχε μια ολόκληρη συζήτηση. Θα έχουν ψήφο και οι μαύρες ή θα έχουν ψήφο μόνο οι λευκοί. Όπου θα αναγνωρίσουμε μεγάλο πλάκωμα μέσα στο γυναικείο κίνημα. Θέλω να πω ότι έχει τεράστιες. Το γύρισμα της περίοδου ουσιαστικά το γύρισμα από το 18ο στο 19ο αιώνα. Συγγνώμη, το 19ο στον 20ο αιώνα. Που είναι πια όχι η ψήφος, είναι μια οργανωμένη εργατική τάξη. Οι γυναίκες είναι μέσα στην εργατική τάξη και αρχίζουν να διεκδικούν συνδικάτα. Να είμαστε κομμάτων συνδικάτων. Μέχρι τότε τα συνδικάτα ήταν μόνο για τους άντρες. Έτσι. Αν δείτε, αν διαβάσετε τα κομμάτια της Κλάρα Τσέτκιν, που έκανε μια ολόκληρη μάχη μέσα στο γερμανικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, τι σημαίνει να ανοίξουν οι πύλες για τις γυναίκες, θα γράψουν τις γυναίκες στα συνδικάτα. Και όταν ανοίξανε τις πύλες, ξαφνικά ουσιαστικά η σοσιαλδημοκρατία έγινε πρώτη δύναμη, ενώ μέχρι τότε ήταν μοιρασμένη ή πολύ χαμηλή ουσιαστικά, ή δεν ψηφίζανε. Έτσι. Και έχουμε αυτή την εικόνα. Και άρα οι μάχες των γυναικών, ο 20ος αιώνας είναι γεμάτος. Ο 20ος αιώνας έχει καθορίσει το εργατικό κίνημα ουσιαστικά και το ρόλο των γυναικών. Όχι μόνο στο θέμα της ψήφου, όχι μόνο και στην Ελλάδα και παντού, αλλά συνολικά. Αυτή είναι η εικόνα της μάχης που δίνεται συνέχεια απέναντι σε ένα σύστημα που ουσιαστικά έχει ανάγκη την εκμετάλλευση και την καταπίεση ταυτόχρονα. Και άρα θέλει να επιβάλλει τους θεσμούς, θέλει να επιβάλλει την ιδεολογία, θέλει να επιβάλλει με ποιον τρόπο. Αυτό είναι. Και προφανώς, επειδή είναι ολόκληρη ιδεολογία, επηρεάζει ολόκληρα κομμάτια. Η ιδεολογία δεν είναι ένα πράγμα που είναι, θα σου πω. Η ιδεολογία είναι και οι κυρίαρχες ιδέες, για να χρησιμοποιήσω είναι ιδέες κυρίαρχης τάξης, αλλά πώς τις περνάει. Πώς τις περνάει. Υπάρχει ένα βιβλίο, δεν το έχω φέρει εδώ, της Αριέτ Λεβί, καλή Αμερικάνα, το έβγαλε νομίζω κάπου το 2010 ίσως, δεν το έχω φέρει, η κουλτούρα του ξέκολου, είναι προκλητικός τίτλος, η κουλτούρα του ξέκολου, αλλά προσπαθεί ουσιαστικά να δώσει από το Playboy περισσότερο παραδείγματα από την Αμερική. Και ο τρόπος που αυτή η ιδεολογία ουσιαστικά προσπαθεί να περάσει όχι μόνο συνολικά αλλά και στις ίδιες τις γυναίκες. Τι σημαίνει απελευθέρωση με τον τρόπο, περισσότερο βέβαια στους άντρες. Είναι φοβερά πράγματα. Θέλω να μείνω σε ένα κομμάτι. Αυτή την περίοδο κυκλοφόρησε το βιβλίο της Ήρυδα Καλκάνη. Εγώ το προτείνω να το διαβάσετε. Εγώ το θεωρώ πολύ καλό βιβλίο. Οι Πυρέτριες. Είναι καλό βιβλίο, διότι αυτό που προσπαθεί να φέρει σαν ακόμα ένα στοιχείο σε αυτή την εικόνα είναι ουσιαστικά οι πυρέτριες μέχρι πρόσφατα δεν αναγνωριζόταν ότι ήταν εργατική τάξη. Θεωρούσαν ότι οι πυρέτριες είναι κάτι άλλο, μια ιδιωτική ιστορία. Και η Καλκάνη ουσιαστικά στηριγμένη πάνω στον Έγγελς, όχι πάντα ανοιχτά, αλλά αν δείτε εκεί είναι, έχει βάζει ουσιαστικά πως η αναπαραγωγή στις οικογένειες της κυρίαρχης τάξης είναι διαφορετική από την αναπαραγωγή κοινωνικά, οικονομικά, από την αναπαραγωγή στην τάξη, στις πτωχές και στην εργατική τάξη και στους αγρότες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η μεσαία τάξη έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει και να
πάρει και να μισθώσει ένα προσωπικό το οποίο μπορεί ουσιαστικά να αναλάβει κομμάτι της αναπαραγωγής, έστω και αν είναι μέσα στο σπίτι. Και αυτό είναι το υπηρετικό προσωπικό. Και από αυτήν την άποψη έχει ολόκληρες ιστορίες τι σημαίνει το υπηρετικό προσωπικό, τα πλούσια σπίτια με 10, κάποιος είναι κάνει να νουρίζει, κάποιος θυλάζει, κάποιος φτιάχνει το φαΐ, κάποιος σερβίρει. Τουλάχιστον τέτοιες εικόνες, και από αυτήν την άποψη γι' αυτό λέω, χωρίς κάποιος να βγάζει καθαρά ότι είμαι με τον Engels, βγαίνει όλη αυτή η διαφορά ουσιαστικά ανάμεσα στους μεσοαστούς και στη λειτουργία των οικογενειών, γιατί και αυτές λειτουργούν έτσι, σαν οικογένειες, και προφανώς έχουμε την ιστορία του Λύτρα. Θα σε γαμίσω, θα σε τσακίσω, θα σε σκοτώσω, γιατί εδώ πέρα, εκτός από την υπηρέτρια, πρέπει να δούμε, να δείχνουμε ουσιαστικά και εμφάνιση, δύναμη, πλούτο και όλα αυτά. Αυτά πάνε μαζί. Αλλά ταυτόχρονα ουσιαστικά τη διαφορά με την εργατική οικογένεια. Και γι' αυτό οι αστές δεν ξεσηκώνονται. Καμιά φορά λένε, είμαστε για την ισότητα, υπογράφουμε και κανένα κείμενο, αν είναι Ντόρα Μπακογιάννη και δεν συνοζεύεται. Αλλά η ξεσηκώνη είναι από το κομμάτι ουσιαστικά των γυναικών που βρίσκονται μπροστά τη εργατική τάξη και έχουμε όλα αυτά. Άρα αυτή είναι η εικόνα, συντρόφοι και συντρόφισσες. Και γι' αυτό ο Engels μας είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Για να μπορούμε ένα να παλεύουμε, δύο να απαντάμε στις γελίες ουσιαστικά ιστορίες ότι βιολογικό το θέμα, βιολογική διαφορά, οι άντρες φταίνε, αυτοί είναι οι βιαστές, προφανώς. Αυτοί βιάζουν, δεν βιάζει το κράτος, δεν έρχεται ο Μητσοτάκης, έτσι. Αυτοί είναι, προφανώς είμαστε ενάντια, προφανώς να πάνε στη φυλακή, προφανώς, προφανώς. Αλλά δεν παλεύουμε γι' αυτό. Παλεύουμε για να τελειώνουμε με αυτό το σύστημα. Παλεύουμε για να τελειώνουμε με το σύστημα της καταπίεσης. Δεν μας φτάνει το push button, πώς το λένε αυτό. Πώς το λένε αυτό. Πάνι αυτό. Δεν το θυμάμαι. Έτσι. Δεν είναι θέμα ουσιαστικά αν θα μάθουμε καλύτερη τη σκοπούλη τεχνολογία ή να παίρνουμε ένα τηλέφωνο και να τους λέμε τι θέλετε. Είναι αν θα τελειώνουμε από αυτό το σύστημα. Αν θα τελειώνουμε από το σύστημα της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης. Και γι' αυτό ουσιαστικά λέμε ότι μας χρειάζεται ιστορία, είναι πολύτιμη γιατί μας δυναμώνει. Μας χρειάζεται η ταξική πάλι γιατί είναι η δύναμη για να δίνουμε τις μάχες. Μας χρειάζεται η επανάσταση για να τελειώσουμε μόνος αυτούς. Και από αυτή την άποψη, ωραία. Το push button θα το χρησιμοποιήσουμε για τη Ρώσικη Επανάσταση και θα κερδίσουμε.